Καλησπέρα και για μένα. Ε, πριν ξεκινήσω την παρουσίασή μου και να σα πω έτσι όμορφα πράγματα που θα σα ξυπνήσω, θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στην οργανωτική ομάδα για όλο αυτό το υπέροχο work camp. Η αλήθεια είναι ότι όταν μάθαμε ότι γίνεται ένα WorldCamp πάλι στην Αθήνα, όπου βρισκόμαστε από κοντά, ενθουσιαστήκαμε όλοι γιατί το να είμαστε μακριά, ναι, μεν είναι ωραίο το remote, αλλά όταν είσαι από κοντά τα βλέπει λίγο διαφορετικά. Γνωρίζεσαι, ανταλλάσσει απόψει και όλα τα άλλα. Άρα, Σα ευχαριστούμε που το φτιάξετε, το ξαναχάνατε, Ευχαριστούμε του εθελοντέ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνατε. Ε, Φώτι, εσένα ευχαριστώ, πρακτικά. <σχει> Όπω καταλάβατε, ήταν ένα κόλπο για να σα ξυπνήσω λίγο, να κουνήσουμε λίγο χεράκια. Λοιπόν, λέγομαι Γιάννη Καστορίνη και έχω τη χαρά σήμερα να σα παρουσιάσω το θέμα. It's not a sprint, it's a marathon running your shop. Για όσους αγχώνονται δεν θα μιλήσω για μύθους, δεν θα πω για τον έσωπο, δεν θα μιλήσω για χελώνες και λαγούσαρα, άρα δεν θα σας κοιμήσω. Αλλά θέλω να μιλήσω σε εσάς, να σας δείξω ένα διαφορετικό τρόπο, πώς μπορείτε να βλέπετε λίγο πιο top level, το πώς τρέχει ένα e-shop, πώς διαχειριζόμαστε τα προβλήματα που έχουμε στα e-shop. Θα ήθελα εδώ να σταματήσω λίγο. Έχετε προβλήματα στα e-shop σας. Εσείς δηλαδή. Πόσοι από εσά εδώ τρέχετε ένα e-shop. Εντάξει, πω χαιρομαι χαίρομαι. Πώς συντρέχετε παραπάνω από ένα e-shop. Ωραία, τέλεια. Άρα εσείς κανένας σας δεν έχετε βρει ένα πρόβλημα στο e-shop σας, σωστά. Όποιος δεν έχει πρόβλημα στο e-shop, σηκώσει ένα χέρι. Τρομάζω, αληθιά. Α, είπα και εγώ, εντάξει. Okay. Άρα λοιπόν θέλω λίγο να σας δείξω μια εφορετική κουλτούρα το πώ πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τα οποία συναντάμε και πώ μπορούμε να πετύχουμε τα εσόφ e μα να έχουν πάντα μια σταθερή πορεία, μια πορεία όμω η οποία θα είναι συνεχόμενα ανωδική. Ή τέλο πάντων, αν δεν είναι ανωδική, δεν θα είναι καθοδική. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί ένα e-shop τι πρέπει να πετυχαίνει. Ε, δεν ξέρω αν κάποιο το έχει σκεφτεί. Να βγάζει λεφτά. Αν δεν βγάζει λεφτά, λοιπόν, ένα e-shop, δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχει. Σωστά. Υπάρχει κάποιο σοπ εδώ που δεν βγάζει χρήματα. Εντάξει, χαίρομαι που δεν σηκώνετε χέρι. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι τη παρουσίαση. Για όσου λοιπόν δεν με ξέρουν, είμαι ο Γιάννη Κωστορίνη, είμαι CEO στην εταιρεία WeCommerce. Είμαι πάρα πολλά χρόνια εθελοντή και είμαι χαρούμενο που ήμουν εθελοντή είτε στα Go Camp διάφορα Athens, είτε να είμαι πρόσκοπο πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, ο εθελοντισμό κυλάει μέσα μα. Θέλω εδώ να τονίσω ότι το WordPress και το WordCamp υπάρχει λόγω των εθελοντών, λόγω τη κοινότητα. Άρα, αν εσεί δεν έχετε σκεφτεί ποτέ να είσαστε κοντά στην κοινότητα, κάντε το. Έχουμε να κερδίσουμε όλοι κάτι από όλο αυτό το κομμάτι. Είχα τη χαρά λοιπόν να είμαι και συνδιοργανωτή στο Walk Up 2017 και το 2019, όπου το κάναμε το 2019, είναι εδώ και δεν σα κρυβώ, είναι ιδιαίτερο για μένα να μην είμαι backstage και να είμαι μπροστά. Αλλά πάντα ήθελα να κάνω μια παρουσίαση, στην οποία όμω θα είναι μια παρουσίαση οποία έχω να προσφέρω κάτι και όχι απλά να πω κάτι όμορφο ή να λέω Α, είμαι αυτό ή είμαι ο άλλο το παράλληλο τελευταίο και καθόλου τελευταίο. Είμαι ένα χαρούμενο πατέρα, δύο παιδιών. Και για όσοι είναι, όσοι είναι εδώ γονεί, ακόμα με ξενυχτάνε. Και όταν λέω με ξενυχτάνε, με ξεσκίζουν, παιδιά. Κοιμάστε. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω λοιπόν σε τρία βήματα θα γίνει η παρουσίαση. Το πρώτο βήμα θα λέει πώς ήταν πριν ο μαραθώνας μου. Το δεύτερο βήμα είναι κατά διάρκεια του μαραθώνα. Το τρίτο βήμα θα είναι όχι στο τελείωμα του μαραθώνου, ότι όπω καταλαβαίνετε αυτό ακόμα τρέχει. Έτσι και εγώ λοιπόν τα ξεκίνησα να ασχολούμαι με το WordPress. Δεν ήμουν προγραμματιστή, δεν έχω σπουδάσει προγραμματισμό. Δεν είχα ιδιαίτερε γνώσει στο το πώ μπορούν να γίνουν τα πράγματα ιδιαίτερα. Αλλά ήθελα να μάθω τι γίνεται. Άρα ξεκίνησα ω implementor. Implementor, ξέρετε τι είναι. Implementor είναι αυτό ο οποίο παίρνει έτοιμα plugins, themes, τα εγκαταστεί, γεμίζει 35 plugins, τα κάνει 70. Λέει, μπορώ κι άλλο, μπορώ κι άλλο, θα τα κάνω 100. Μετά συνεχίζει, λέει αυτό όμω εκεί το. Δεν θέλω να φαίνεται το τίτλο στα έκανα 150. Καταλαβαίνω ότι μετά το site δεν κουνιόταν, δεν έκανε ένα βήμα, αλλά εγώ προσπαθούσα, προσπαθούσα. Μέχρι που κάποια στιγμή δεν πήγαινε καθόλου καλά όπω διαχειριζόμουν και αποφάσισα λίγο να βουτήξω. Πραγματικά το λέω να βουτήξω, γιατί στην αρχή πρέπει να πνίγηκα κιόλα. Βούτηξα λοιπόν να δω πώ είναι μια κατάσταση WordPress. Το έχετε κάνει εσεί. Εντάξει, αν δεν το έχει κάνει κάποιο εδώ πέρα, εντάξει, προφανώ θα ασχολείται με ματζέντο. Όχι, τα πλάκα κάνω, δεν εννοώ κάτι, αλλά έτσι λίγο να γελάμε. Άρα λοιπόν βούτυξα και εγώ μέσα, ανακάλυψα PHP, είδα αρχεία CSS, JS, άρχισα το πήραζα, ναι, άσπρη οθόνη, χαλάσαν όλα. Τι έκανα, μα δεν έκανα εγώ τίποτα, ξέρετε, όλο αυτό το πήγαινε. Όμω σιγά, 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 σταδιακά άρχισα να γίνουμε πολύ καλό σε αυτό το οποίο κάνω. Πολύ καλό, τι εννοώ. Απλά δεν ήμουν επιμέτωρο, μπορούσα να κάνω αυτό που ήθελα να κάνω με πολύ λιγότερα plugins. Δηλαδή εκεί που είχα φτάσει 150, έφτασα τώρα στα 70. Όσο λοιπόν εξελισσόμουν, εξελισσόμουν, εξελισσόμουν και ξεκίνησα να κάνω και εγώ τι, οι shops, βρέθηκα κάποια στιγμή να χρειάζεται να, να φτιάχνω οι shops για του πελάτε μου, αλλά γιατί ήμουν και πολύ καλό παιδί, δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανα τότε. Όχι, είμαι καλό παιδί, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανα τότε. Ε, έλεγα, ό,τι μου ζητάει ο πελάτη, έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο ο πελάτη. Σκουνίσει το κεφάλι να καταλαβώ. Δεν κοιμάστε, ναι, έχει δίκιο ο πελάτη. Λοιπόν, αποφάσισε λοιπόν τι μου λέει ο πελάτη να το κάνω. Χιονάκια, χιονάκια. Φωτιέ, φωτιέ. Ε, φλόγε, φλόγε. Τα έκανα όλα. Αλλά ο πελάτη μου δεν έβγαζε λεφτά. Άρα λοιπόν, εγώ τι έκανα. Έκανα απλά τη χάρη του πελάτη να χαρεί ότι έκανα κάτι ωραίο. Και εκεί λοιπόν που υπήρχε ένα λαμπή και έλεγα καλά, θα με τρελάνουν αυτή, δεν υπάρχει περίπτωση. Βρέθηκα στον ίδιο χώρο, στο Foundation, με δύο συνεργάτε, Νομίζω ήταν ο Χρήστο, ο οποίο φόραζε στην άκρη κάτι σε έναν πελάτη. ήταν και ο Γιώργο, οι οποίοι τι κάνανε αυτοί, λοιπόν. Φτιάχνανε οι e shops. Αναλάβαν τα πρώτα δύο, λοιπόν, οι e shop, τα οποία τι θέλαν να κάνουν, θέλαν να τα τρέχουν 360, δηλαδή να τα τρέχουν συνολικά. Δηλαδή να κάνουν development, να κάνουν marketing, να κάνουν διαφημίσει, να τα κάνουν όλα αυτά. Και κάπου εδώ. ξεκινάει ο μαραθώνας μας. Και γιατί ξεκινάει εδώ. Γιατί δεν ήμουνα πια στην άλλη πλευρά τη άκρη που δεν με διέφερε, Ό,τι μου έλεγε ο πελάτη, στο φτιάχνω. Έπρεπε εγώ να λογοδοτήσω για το τελικό αποτέλεσμα. Και όταν θέλω να σα πω λογοδοτήσω το τελικό αποτέλεσμα, τι κάναμε. Κάναμε data entry εμεί οι ίδιοι. Δηλαδή, παίρναμε τα προϊόντα, δεν τα φωτογραφίζαμε, τα παίρναμε έτοιμα σαν περιεχόμενο, τα ανεβάζαμε στο site και ξεκινάγαμε να ανεβάζουμε. Παίναμε τι διαφημίσει, ξεκινάγαμε να τα ανεβάζουμε. Ενημερώναμε τιμέ, διαθεσιμότητε, κάτι λαθάκι αρχίζει να βγαίνουν στι διαθεσιμότητε, κάποια προβληματάκια αρχίζει να βγαίνουν στα προϊόντα. Κάποια στιγμή, μια Παρασκευή, ένα βράδυ, με πει ένα πελάτη μου λέει: Μα το, το σεντόνι δεν κάνει 3,1 ευρώ, κάνει 31. Και αρχίσαν λοιπόν όλα αυτά που σα λέω να γίνει ένα πανεπιστημιακό. Ποιο δεν έχει ζήσει τέτοια. Α, ωραία, εντάξει, τουλάχιστον δεν ήταν μόνο σε μένα. Άρα λοιπόν εκεί, σε αυτό λοιπόν το βήμα, Ξεκίνησε ένα πραγματικό μαραθώνα πανικού. Παιδιά, πανικού. Όταν σα λέω πανικού, δεν το έχω ξαναζήσει. Ε, 10 η ώρα το βράδυ, ε, 11 η ώρα το βράδυ, 12 η ώρα το βράδυ, με πέραν τηλέφωνο. Τώρα γιατί το σήκωνε, αν μου πει Γιάννη, αλλά τέλο πάντων, εγώ ω καλό παιδί, λοιπόν, ξανατονίζω εκεί πέρα, αποφάσισα. Κλασικά λοιπόν θέματα που συμβαίνανε. Με πέραν τελε, τελε, τελευταίε ώρε και μου λέγανε Έχουμε προβλήματα, εκείνο το άλλο, το παράλληλο. Είχαμε προβλήματα στον data entry. Είχατε εσεί ποτέ προβλήματα στον data entry, σε εσά ήταν όλα τέλεια. Παιδιά, είναι τα φώτα, είναι λε και μαυρίζω πραγματικά το έτσι το νιώθω. Είχαμε λοιπόν bugs στον κώδικα προφανώ, τα οποία τι γίνανε, κάναμε αναβαθμίσει, χαλάγανε, αυτά τα ψάχναμε, κάναμε αράναμε, Στρε λοιπόν, το πόσο εκεί ήταν το 8-9 έγινε 12, η, η, παλμή μου δηλαδή, γίνανε στου 140, έλεγα δεν γίνεται, δεν γίνεται. Μετά φαταλέρω, εντάξει εκεί η ζωή μου χάθηκε, χάθηκα κάπου εκεί ταξίδευα. Στη συνέχεια είχαμε καλά και τα broken fits. Όταν μιλάμε χαλασμένα fits, είχαμε ένα fit το οποίο, παιδιά, εδώ το λέω αληθινή δεν, ιστορία, δεν, θέλω να σα κρύψω κάτι. Είχαμε ένα fit που είχε ενημερωθεί ένα, ένα χρόνο. Για κάποιο μαγικό λόγο, το fit στο σκούτ που στέναμε επί ένα χρόνο δεν είχε πρόβλημα. Ο πελάτη μα έκανε πωλήσει, αλλά ήταν ένα χρόνο λάθο. Ποιο έφταιγε, βέβαια. Εμεί στέγαμε, δεν, το, δεν έφταιγε κάποιο άλλο. Όμω αυτό σαν πρόβλημα υπήρχε. Έχετε να προσθέσετε άλλα προβλήματα που σα έχουν συμβεί εσά. Να πω εγώ στην τύχη, hosting, έχετε κάτι προβλήματα που πέφτουν κάτι, κάτι site, κάτι οτιδήποτε. Κάτι πολυγλωσσικά που δεν τρέχουν γρήγορα. Κάτι themes που σπάνε γιατί έχουν συναβαθμίσει. Να πω και άλλα προβλήματα. Γενικά, παιδιά, τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν ήταν τόσα πολλά τα οποία δεν ήξερα πώ να διαχειριστώ. Υπήρχαν δύο λύσει που μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Να αντιδράσω δηλαδή. Ο πρώτο τρόπο ποιο ήταν, να, πάρω το πλοίο και να φύγω για Τίνο. Για όσου με ξέρουν, είμαι από Τίνο. Άρα να πάω Τίνο, να πάω να ανοίξω μια λαμπάδα, να, να πω Αχ, θα ηρεμήσω, Θεέ μου, έλα τα διορθώσει και να το ξεμπέρδεψω εκεί και να χαθώ. Προφανώ για να είμαι εδώ. <σκυρίζει> Όχι, δεν πήγα ακόμα Τίνο. Άρα λοιπόν, άρχισα εκείνη τη στιγμή να προσπαθώ να σκεφτώ πώ μπορούμε, Όλο αυτό το κομμάτι να το διχειριστούμε και να το αλλάξουμε. Γιατί, παιδιά, εδώ σα λέω μια ιστορία που είναι πραγματική, δεν σα λέω κάτι το οποίο θα ήθελα να είναι μαγικό, ούτε σα ήρθα εδώ να σα πω ότι όλα πάνε τέλεια και φανταστικά. Έτσι, λοιπόν, άρχισα να διαβάζω. Διαβάζετε βιβλία γενικά. Διαβάζετε WordPress βιβλία, Magento, Drupal, ή διαβάζετε βιβλία λίγο διαφορετικά. Ενώ, ρε παιδί μου, Business Wise ή όλα, όλα τα άλλα. Διαβάζετε. Αν δεν το κάνετε γενικά το διάβασμα για μένα είναι κάτι το οποίο το ανακάλυψα μεγάλο, άρα δεν ξέρω γιατί τόσο καιρό δεν διάβαζα. Αλλά ανακάλυψα κάτι το πολύ σημαντικό να είναι καλά ο Χρήστο για αυτό που με βοήθησε. Ότι το πρόβλημα που εμεί αντιμετωπίζουμε, που αντιμετωπίζουμε, συγγνώμη, το έχουν αντιμετωπίσει κι άλλοι πριν από εμά για εμά και το έχουν λύσει κι άλλοι πριν από εμά για εμά. Απλά εμεί νιώθουμε εκείνη τη στιγμή ότι μόνο σε εμά συνέβη. Έτσι δεν είναι. Γιατί εκείνη τη στιγμή νιώθουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε εμεί μονοθόρητη και θεούμε πόσο σωθώ και όλα τα άλλα. Έτσι λοιπόν, στον πανικό μου, λέω: Γιάννη, τι έχει να κάνει. Ξεκίνα να διαβάζει. Διάβαζα, 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 βρήκα πάρα πολύ αρευλέ και κάποια από αυτά είχε μια τρομερή φράση, η οποία με ενθουσίασε. Μισό λεπτό να φτάσω μέχρι εκεί, είναι λίγο μακριά. Να φτάσω. Δεν κοιμάστε ακόμα. Εντάξει, θα σε χάρω. Στο βιβλίο λοιπόν του Ray Dalio, το Principles, για όσοι το διαβάσω, το έχουν διαβάσει, έχει κάποια, το, κάποια Principles τα οποία εκεί ο Ray Dalio έχει δημιουργήσει για την εταιρεία του και ένα από αυτά που με εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι ότι ο πόνος, δηλαδή αυτή η κακή συνθήκη η οποία μου έχει δημιουργηθεί, αυτό το πρόβλημα που έχω να αντιμετωπίσω, συν αντίδραση, αντίδραση σημαίνει το πώς θα αντιδράσω εγώ σε αυτό το πρόβλημα που έχει υπάρχει, οδηγεί στο, στην εξέλιξη. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό που σκέφτηκα λοιπόν, ότι όπω χτυπάμε το πόδι μα και πιάνουμε το πόδι μα εκείνη τη στιγμή και σκεφτόμαστε, Ωπ, δεν πρέπει να ξαναχτυπήσω πάνω εκεί που πάω. Έτσι λοιπόν, πάλι εγώ εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα, Πώ μπορώ αυτό το πρόβλημα που αντιμετώπισα να το λύσω την πρώτη φορά. Αν το ξανασυναντήσω δεύτερη φορά, πρέπει να το λύσω γρήγορα, να μην ξανασυμβεί. Αλλά τρίτη φορά δεν χωράει. Το έχετε κάνει ποτέ αυτό, Το έχετε σκεφτεί πώ διαφορετικά μπορεί να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα. Προφανώ δεν έχετε το. Θα σα το δώσω σε λίγο μου πείτε. Άρα λοιπόν σκέφτηκα ότι αυτό είναι κάτι φοβερό. Πώ μπορώ εγώ λοιπόν, γιατί πια δεν ήμουν μόνο μου, σιγά σιγά στην εταιρεία μαζευόντουσαν και άλλα άτομα, ερχόντουσαν και άλλο κόσμο, πώ μπορούμε αυτή τη συνθήκη να την κάνουμε υπέρ μα, είμαστε σε μαραθώνο παιδιά, δεν έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Σκέφτηκα να καταγράψω κάπου, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να καταγράψω κάπου τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που εγώ αντιμετώπιζα. Και θα γράψω μια λίστα με τα προβλήματα που αντιμετώπιζα, γιατί είναι σίγουρο ότι όταν θα καθαρίσω αυτή τη λίστα θα βρουν και άλλα προβλήματα. Γιατί στο πρώτο βήμα ήμουν αδαή, δηλαδή είχα προβλήματα που ήταν πολύ συνηθισμένα. Εδώ τα βάζω, προφανώ θα μου πείτε, Οκ, OK, μα ρε φίλε, δεν γίνεται να είσαι τέτοιο άνθρωπο και να έχει προϊόντα χωρί φωτογραφίε. Δεν υπάρχει. Και όμω λοιπόν και εμεί έτσι νομίζαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν προϊόντα χωρί φωτογραφίε μέχρι που το ανακαλύψαμε. Α όταν διορθώσουμε αυτά τα βγήκαν κι άλλα. Θέλετε να σα διαβάσω, δεν νομίζω δεν έχει κανένα να διαβάσει τα προβλήματα. Είναι κάποια από όλα αυτά που εσεί δεν έχετε πετύχει. Και αν είναι κάποιο του σηκώσει έτσι να μου πει κάτι διαφορετικό. Τέλ. ήταν προσποίηση. Εντάξει. Ψάρε, ψαρεύσαμε πάντω. Λοιπόν, άρα τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που υπήρχαν, μιλάω για νηπιακά προβλήματα, ήταν προβλήματα όπω λείπουνε φωτογραφίε από τα προϊόντα μα. Γιατί φταίμε εμεί, δεν φταίμε εμεί, δεν θα το αξιολογήσουμε τώρα. Τα προϊόντα μα δεν έχουν τιμή ή δεν έχουν σωστή τιμή. Παιδιά μα έχει τύχει σοβαρά, το έλεγα και πριν λίγο έτσι πάνω στου συνεργάτε: έχει τύχει σε μια ενημέρωση, μα έρθουν προϊόντα με μηδενική τιμή. Να είμαστε καλά, τα δώσαμε δωρεάν τα προϊόντα. Όποιο θέλει ψωνίζει τώρα. Και τι φταίγαμε εμεί, να μου πει: Δεν φταίγαμε εμεί, αλλά το θέμα δεν είναι ποιο θέλει, το θέμα είναι ότι είναι ένα πρόβλημα. Το επόμενο που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ σύνηθε. Δηλαδή, όταν ειδικά πα και ψωνίζει από το σκρούτ και πα και βλέπει ένα προϊόν ότι υπάρχει διαθέσιμο και το έχει μόνο ένα, είναι σίγουρο ότι αυτό έχει κάνει βλακεία στην ενημέρωση. Δεν το έχει. Δεν ξέρω αν σα έχει συμβεί σας ποτέ αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν φορέ που γιατί ξέρουμε την αγορά, βλέπουμε κάποια προϊόντα που αφού ρε, εσύ δεν το έχει, γιατί το ανεβάζει από αφού σκέφτομαστε να το παραγγείλουμε εμεί γιατί το δημιουργήσουμε πρόβλημα. Δεν το έχουμε κάνει ακόμα, αλλά το σκεφτήκαμε κάποια στιγμή. Το άλλο είναι διπλότυπα προϊόντα. Μαρία, εσύ Γιάννη, δεν γίνεται να έχουμε διπλότυπα προϊόντα, αφού το WooCommerce έχει ένα μηχανισμό που δεν επιτρέπει να έχουμε διπλότυπα προϊόντα. Παιδιά, εμάς μας συνέβη πριν λίγες μέρες ότι έχουμε διπλότυπα προϊόντα. Δε, δηλαδή, το σενάριο το οποίο μας συνέβη ήταν τόσο τρομερό που έλεγα δεν γίνεται. Πραγματικά δεν γίνεται. Το επόμενο λοιπόν που είχαμε και ήταν πάρα πολύ σύνηθε και δεν το περιμέναμε, είναι να έχουμε προβλήματα στην ενημερώση των feeds, XML, CSV, ό,τι μπορεί να είναι αυτό, σε διάφορε τρίτε γέφυρε που μπορεί να ήταν Facebook, Cruise, Best Price, να ήταν Market Wise, να οτιδήποτε. Αυτά είναι πραγματικά ενδεικτικά προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να συμβούν. Και σίγουρα είμαι ότι αν θα καθίσουμε εδώ για δύο λεπτά και σα δώσω το μικρόφωνο να το κάνω μια σβούρα, Δεν κοιμάστε, είμαι σίγουρο. Δεν κοιμάστε, ωραία. Ε, αν σα βάσω λοιπόν μια σβούρα και σα κάνω το μικρόφωνο, θα μου βάλετε και άλλα 35 προβλήματα, τα οποία εντάξει, σίγουρα θα είναι χίλια, θα είναι δύο και οτιδήποτε. Σε αυτό το στάδιο, εμεί απλά καταγράφουμε τα προβλήματα. Τα δικά σα προβλήματα θα είναι προφανώ τα προβλήματα που εσεί αντιμετωπίζετε. Είτε είναι προβλήματα στον κώδικα, είτε είναι προβλήματα στο market wise, είτε είναι προβλήματα στο business wise. Άρα λοιπόν εμεί τι, τι διαβάσαμε στη συνέχεια, τι ανακαλύψαμε. Ότι ο καλύτερο τρόπο για να μπορέσει να αρχίζει σιγά σιγά όλα αυτά να τα μαζεύει, είναι να δημιουργήσει διαδικασίε. Και θα μου πει εσύ, Γιάννη, εντάξει, τώρα σοβαρά μα έφερε εδώ να μα πει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν καθόσουν και έξω μα τα πει. Κι όμω, έχω παρατηρήσει και βλέποντα και εταιρείε του εξωτερικού, αλλά βλέπω και εταιρείε του εσωτερικού, ότι δεν έχουν διαδικασίε στο πώ τυποποιούν τι εργασίε του. Δηλαδή, έρχεται ένα αίτημα από ένα πελάτη, το οποίο λέει. Το τάδε, πρόβλημα, το τάδε προϊόν έχει πρόβλημα στη φωτογραφία. Κάθε φορά το, το ίδιο ticket το ανοίγει άλλο άνθρωπο, να απαντάει άλλη βλακία που του είχε έρθει εκείνη τη στιγμή. Παρά να έχουμε δημιουργήσει μια διαδικασία, όταν βλέπουμε αυτό το ticket, θα πρέπει αυτό το ticket να πάει στη σειρά νούμερο 72, να καταγράφεται εκεί. Ο ΤΑΔ έχει αναλάβει το κομμάτι των ενημερώσεων των προϊόντων. Αυτό κάνει, κάνει, κάνει εκεί, αυτό κάνει τον άλλο. Αυτό, όσο. Δεν κοιμάστε. Σταματάω πάλι. Δεν κοιμάστε. ωραία. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχουμε καθορίσει ποιε είναι οι υποχρεώσει τη ομάδα μα. Έχουμε καθορίσει τι ακριβώ πρέπει να κάνει ο καθένα μα και ξέρουμε ότι η ποιότητα των υπηρεσιών μα έχουν ένα συγκεκριμένο στάτου. Και όταν λέω συγκεκριμένο στάτου, είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί στη, τη Δευτέρα οι υπηρεσίε, οι ω άτομο ή άλλα, ω εταιρεία οτιδήποτε, να τροποποιούνται. Γιατί τη Δευτέρα είναι ο Γιάννη, την Τρίτη είναι ο Μάκη, την Τετάρτη είναι ο Δημήτρη και ο καθένα κάνει ότι η βλακή του έρχεται πρέπει σαν διαδικασία, πρέπει σαν μαραθώνα να κατάμε πάντα ένα μόνιμο στάτου υπηρεσιών, γιατί αν έχουμε μια φοβερή μέρα και μια χειρότερη μέρα, δημιουργεί μια κακή αντίληψη στον πελάτη μα το τι ακριβώ κάνουμε. Εσείς έχετε διαδικασίε. Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι δεν το πίστευω ότι δεν, ότι δεν υπάρχουν διαδικασίε και να στήσουμε διαδικασίε δεν είναι εύκολο. Και όπω σε μια ομιλία πριν υπήρχε δεν είχα τη χαρά να είμαι εκεί. Αυτέ οι διαδικασίε πρέπει να είναι κατεγραμμένε σε ένα σημείο ο οποίο θα λένε ένα και να κάνουν δύο και τρία και κάνουν τέσσερα. Και α το μαζέψετε σε ένα Google site για να υπάρχουν στι διαδικασίε ότι όταν συμβαίνει αυτό κάνουμε ένα, δύο, τρία. Αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο μείωσε το κόστο χρόνου για να αντιδράσουμε σε κάποια προβλήματα σχεδόν στο ίμιση. E, δεν κοιμάστε. Εντάξει. Εδώ λοιπόν στην επόμενη παρουσίαση, στο επόμενο slides, είναι το πιο σημαντικό σημείο που θέλω όλοι να δώσετε σημασία. Και γιατί αυτό εδώ μπόρεσε και μας λύτωσε άπειρο χρόνο, αλλά μας δημιούργησε την, την, την κουλτούρα να θέλουμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε, να βελτιωνόμαστε. Δεν είναι δικιά μου ε, αντίληψη, άρα γράφω πιανού. Είναι του ρεί Τάλιο. Είναι το five step process. Το οποίο θα μου πείτε, «ΟΚ, okay, το ξέραμε, αλλά πρέπει θέλω, θέλω να το αποτυπώσετε. Δηλαδή, αν θέλω, θέλω μετά, καθίστε και γράψτε το τα πέντε βήματα. Τα πέντε βήματα ποια είναι, λοιπόν. Τα κοιτάω, με βλέπετε. Το πρώτο είναι ότι θέλουμε να έχουμε clear goals. Πού σημαίνει, θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένο στόχο τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Α πούμε ένα παράδειγμα. Ο στόχο ο δικό μα για τον επόμενε δέκα μέρε είναι ότι θέλουμε τα προϊόντα μα να έχουν όλα φωτογραφίε. Είναι ξεκάθαρο ο στόχο. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνουμε. Άρα έχουμε ρωτήσει το στόχο. Να μου πείτε, μα καλά, τι σημαντικό είναι αυτό. Όχι, συνήθω δεν έχουμε στόχο. Συνήθω τι κάνουμε, πάμε και λύνουμε προβλήματα απλά για να λέμε ότι λύνουμε προβλήματα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτό που έχουμε θέσει τώρα είναι να, να μην έχουμε προϊόντα δίχω φωτογραφίε. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Έχουμε λοιπόν αντιληφθεί πού πηγαίνουμε. Το δεύτερο λοιπόν είναι το πρόβλημα. Όταν λέω πρόβλημα, μην πάτε στο επόμενο βήμα να βρούμε τη λύση του προβλήματο. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα, το αναλύουμε το πρόβλημα και σκεφτόμαστε, μήπω αυτό που βλέπουμε είναι τελικά το αποτέλεσμα μια άλλη πράξη και εμεί βλέπουμε μόνο την απεικόνηση τη πράξη. Δηλαδή, ε, τα προϊόντα δεν έχουν φωτογραφίε. Okay. Αυτό το ότι δεν έχουν φωτογραφίε σημαίνει, δεν, δεν σημαίνει ότι απλά δεν έχουν τα προϊόντα φωτογραφίε. Σημαίνει ότι εμεί δεν κάναμε σωστά την προσθήκη των φωτογραφιών. Σημαίνει ότι στην ενημέρωση του XML. Ε, δεν ήρθαν σωστά οι φωτογραφίε. Σημαίνει ότι ο σερβερ δεν μα φέρνει σωστά τι φωτογραφίε. Τι σημαίνει όλο αυτό. Άρα πρέπει να βρούμε τον πραγματικό, το root cause που λένε, δηλαδή το σημείο που αυτό φταίει και έχουμε το πρόβλημα, ώστε αυτό να πάμε να επιλύσουμε. Αυτό συνήθω ο περισσότερο κόσμο, και βάζω και εγώ μέσα και τον εαυτό μου μέσα, αντί να πάει να το επιλύσει, αντί να πάει να βρει το πραγματικό πρόβλημα, πάει και λέει: Οκ, okay, δεν έχουμε φωτογραφίε, οκ, okay, παιδιά. Νική, έλα, βρε τη φωτογραφίε και ανέβασέ τες. Η Νίκη εδώ είναι, δεν κάνω, δεν το είπα τυχαία το νούμερο. Λέω Νίκη, έλα, βάλει βίντεο σφοραφή και κάνει. Όχι, αυτό είναι μια λάθο αποτύπωση. Είναι σαν να πάω να λύνω το πρόβλημα, χωρί να σκέφτομαι ποιο είναι ο λόγο του προβλήματο. Άρα δεν λύνω το πρόβλημα. Απλά το κρύβω, λέω στον πελάτη, ναι, η φωτογραφία στο προϊόν αυτό μπήκε. Και του λείπουν και άλλε χιλιάδε φωτογραφίε. Και περιμένω να μου στείλει και άλλα χίλια email για να μου πει τι άλλε χίλιε φωτογραφίε που λείπουν. Ναι. Άρα πρέπει πραγματικά να ανακαλύψουμε το λόγο. Και α πούμε λοιπόν ότι ο λόγο είναι ότι το XML δεν μα φαίνει τι φωτογραφίε, α πούμε ένα παράδειγμα. Βρήκαμε το λόγο, βρήκαμε το πρόβλημα, πρέπει να λύσουμε. Το επόμενο λοιπόν βήμα είναι να κάνουμε design. Και όταν λέμε design, ουσιαστικά τι λέμε, να σκεφτούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα μηχανισμό, ο οποίος θα βρίσκει τις φωτογραφίες που λείπουν, θα τις προσθέτει μέσα και την επόμενη φορά θα έχουμε λιγότερα προβλήματα. Γιατί το να το επιλύσουμε εντελώ το πρόβλημα θα ήταν τέλειο. Αλλά εμεί τι θέλουμε να πετύχουμε, την επόμενη φορά αυτό το πρόβλημα να είναι το δυνατόν λιγότερο που μπορεί να σχηματιστεί. Σωστά. Ωραία, κουνάτε κεφάλια, άρα είμαστε OK, δεν ρωτάω. Το επόμενο μα βήμα είναι το doing. Σημαίνει ότι εμεί κάναμε την πράξη, δοκιμάσαμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε, δηλαδή δοκιμάσαμε το νέο design, βρήκαμε έναν τρόπο που όταν λείπουν φωτογραφίε μα στέλνουν ένα email στη νίκη και τι νίκε λένε νίκη λείπουν αυτέ οι χιλιάδε φωτογραφίε. Και η νίκη βάζει λοιπόν μια διαδικασία, η οποία λέει εγώ, σαν τάσο τη επόμενη εβδομάδα, είναι να βρίσκω τι χιλιάδε φωτογραφίε. Σωστά. Αυτό λοιπόν το βήμα, μόλι το κάνουμε, τι έχουμε πετύχει αυτή τη στιγμή, έτσι απλά, έτσι απλοϊκά. Έχουμε πετύχει να έχουμε επιλύσει ένα πρόβλημα, σχεδόν εξαλείψει. Ο στόχο μα είναι να το κάνουμε να χαθεί. Και στον επόμενο κύκλο, θα θέλουμε να πετύχουμε το επόμενο πρόβλημα. Εμεί λοιπόν ανακαλύψαμε ότι αν αυτή η κύκλη. Ανακαλύψαμε, ήταν λίγο λάθο. Εμεί λοιπόν διαβάσαμε και βρήκαμε ότι αν αυτού του κύκλου του κάνει μικρού, δηλαδή έχουν διάρκεια μία εβδομάδα, έχουν διάρκεια δύο εβδομάδων, είναι πολύ πιο εύκολο να τελειώσει ένα πρόβλημα και στη συνέχεια να πα στη λίστα που έλεγε λίστα με προβλήματα και να πα στο επόμενο πρόβλημα να το λύσει. Ναι, με, θα μου πει, εσύ Γιάννη, οκ, okay, τι μου είπε τώρα, και εγώ αυτό δεν έκανα. Όχι, δεν κάνουμε αυτό. Συνήθω αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάθε μέρα μα έχετε ένα διαφορετικό email, το οποίο μα λέει. Έχω πρόβλημα με τα προϊόντα. Δεν τρέπεστε. Είστε απαράδεκτοι. Και εμεί λοιπόν αντιδρούμε σε αυτό το, το κακοσχολιασμένο email. Δεν έχετε λάβει σε τέτοιο email, ε. Μ' αρέσει που κουνάτε το κεφάλι θετικά, ναι. Ε. Λοιπόν, και τι γίνεται λοιπόν, αντιδράμε όλοι αυτοί και εμεί τι προσπαθούμε, αντί να διορθώσουμε το πρόβλημα, να ικανοποιήσουμε τον πελάτη. Παιδιά, εδώ κάνετε μεγάλο λάθο. Ένα Ένα e e-shop για να υπάρχει θέλει να βγάζει χρήματα. Δεν θέλει να τον κάνετε να νιώθει χαρούμενο. Για να βγάζει χρήματα, τι πρέπει να πετύχουμε εμεί να έχει το δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Σωστά. Υπάρχουν ισόπαια εκεί μεγάλα που δεν έχουν προβλήματα. Εγώ δεν έχω πετύχει και να σα πω: Έχω αγοράσει τον κοτσόβολο ένα iMac αξία 200 ευρώ. Το έχω αγοράσει 1200. Να είναι καλά, δεν κάνουν λάθη. Το ψώνισα βέβαια κι εγώ. Άρα αυτό που θέλω να σα πω είναι ότι προβλήματα πάντα θα υπάρχουν. Πρέπει εσεί να τα βάζετε στη σειρά που έχουν αξία, να τα καταγράφετε κάπου αυτά. Αν είστε μια ομάδα, να μιλάει η ομάδα μαζί και να λέει το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζω είναι 1, 2, 3, 4, δηλαδή να είναι όλα τα μέλη που συμμετέχουν στο πρόβλημα, να το συζητάτε, να το σχεδιάζετε και να πηγαίνετε μετά να το επιλύσετε το επόμενο. Εμεί λοιπόν, κάνοντα αυτή τη διαδικασία συνεχόμενα, 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 φτάσαμε σε ένα σημείο που βρίσκουμε ακόμα προβλήματα. Δεν έχουμε σταματήσει. Άρα θέλω να σα πω ότι ο μαραθώνα έχω 6 λεπτά, 7, μια χαρά σημαίνει ότι αυτό ο μαραθώνα δεν έχει τελειώσει. Και γιατί δεν έχει τελειώσει, Ναι, μεν διορθώσαμε προβλήματα. Φωτογραφίε να βγαίνουν σωστά. Τα feeds να ενημερώνονται σωστά. Ελέγχουμε ιστορικά δεδομένα ότι πάνε όλα καλά. Τα ελέγχουμε, τα ελέγχουμε, τα ελέγχουμε. Αρχίζουμε και ανακαλύπτουμε άλλα προβλήματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε απλά ότι υπάρχουν. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι συνεχώ βελτιώνεται, βελτιώνεται, βελτιώνεται. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα που εδώ έχει μεγάλο νόημα στου πελάτε μα είναι πάρα πολύ μεγάλο γιατί έχουν τα λιγότερα λάθη, Βγάζουν περισσότερα χρήματα από ό,τι θα βγάζαν κανονικά. Εμεί είμαστε χαρούμενοι, γιατί μα βρίζουν λιγότερο. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πάψει να με παίρνουν τηλέφωνο το βράδυ. Του έβαλα χέρι. Έπρεπε να το κάνω, παιδιά, συγγνώμη, δεν γινότανε. Επίση, δεν έχω το Σάββατο τέτοια προβλήματα, γιατί έχουμε δημιουργήσει διαδικασίε που τα προβλήματα να τα λύνει και να υπάρχει ένα μηχανισμό ο οποίο κάνει ρουτίνε και τα ελέγχει. Αλλά εδώ, για να μην μείνω μόνο στο θεωρητικό, θα σα αρχίσω να σα δίνω και εργαλεία που μπορεί να σου πείσετε εσεί. Κομμά δεν κοιμάστε. Μπράβο, ρε, παιδιά. Μπράβο. Είναι πολύ ικανοποιημένο για μένα. Λοιπόν, tips and tricks. δεν ήθελα να είναι ευθεωτική, ήθελα να, δώσω κάτι παραπάνω. Δεν θέλω να επιμείνω σε αυτά που σας δίνω, αλλά θέλω απλά να σας βάλω σε μια ανατροπία που να σκεφτώσετε out of the box. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, διαβάστε το, αυτό νομίζω πραγματικά διαβάστε το, είναι το checklist. Το checklist λοιπόν λέει το πώς να φτιάχνεις ωραίες λίστες. Και το πάρα πολύ όμορφο που λέει μέσα είναι ότι όπως οι πιλότοι όταν ξεκινάνε έχουν μια λίστα που λένε τα πτερήγια έχουν ανοίξει. Έχω πετρέλαιο. Δεν βάζουμε πετρέλαιο. Ε, υπάρχουν όλοι οι πελάτε μέσα. Ε, δεν έχουν πελάτε αυτοί. Τέλο πάντων, ό,τι χρειάζεται πρέπει και εσεί να το έχετε μια λίστα γιατί σα βοηθάει να μην σα ξεφεύγουν τα πιο συνηθισμένα που συνήθω τα πιο συνηθισμένα μα φεύγουν. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Άρα σα παρακαλώ, διαβάστε. Αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σα να χρόνο. Το άλλο που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δοκιμάσετε είναι το Selenium. Το γνωρίζετε το Selenium. Το Selenium λοιπόν έχει πολλέ διαφορετικέ μορφέ. Είναι σε Python, είναι αλλά υπάρχει και μία έκδοση η οποία μπορεί να τη φορέσει πάνω σε Chrome ή Firefox. Το οποίο τι κάνει, αντιγράφει τι κινήσει που κάνει στο mouse για να μπορέσει να αντιγράψει κάποιου ελέγχου. Ένα παράδειγμα λοιπόν, εμεί που φτιάξαμε ήταν, αυτό είναι αληθινό που σα λέω, οι πελάτε μα ξεχνάγανε να βάλουν λεφτά στο καλάθι του, στο Scrooge. Και την Παρασκευή το βράδυ έφτανε στο όριο, το Σάββατο πάβανε να υπάρχουν, στο Scrooge αν δεν βάλει με κάρτα τη Δευτέρα, τα ξαναλέμε, με αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο με έναν εκτό. Απαράδεκτο, δηλαδή. Απαράδεκτο. Μα ο πελάτη στέει. Ναι, αλλά εμεί οι αποδόσει μα δεν πάνε καλά. Ο πελάτη δεν βγάζει λεφτά, άρα δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μα. Τι κάναμε, φτιάξαμε για κάθε πελάτη έναν έλεγχο, ο οποίο κάνει login στο Scrooge με τα credentials του πελάτη. Στη συνέχεια, τσεκάρει να δει το τι απόθυμα χρημάτων έχει. Έχουμε βάλει ένα threshold που λέμε τόσα λεφτά θα θέλει περίπου για να μπορέσει να λειτουργεί. Και όσο τρέχει αυτό το σενάριο για όλα τα e-shop, μα βγάζει πια οι e e-shop έχουν πρόβλημα. Μόλι χτυπήσει λοιπόν κοκκινάκι, παίρνουμε τηλέφωνο τον πελάτη και του λέμε: Μπε, βάλε χρήματα τώρα, γιατί δεν το συζητάμε, θα έχει πρόβλημα. Θα μου πει: Δεν μπορώ να το κάνω κι εγώ ω άνθρωπο. Ναι, μπορεί να το κάνει, αλλά η ανθρώπινη παρουσία τι σημαίνει ότι θα πρέπει κάποιο να το κάνει μόνο του. Αλλά εκείνη τη στιγμή, γιατί έχει έρθει ένα email που ο άλλο βρίζει και ο συνεργάτη μα έχει αγχωθεί, αντί να κάνει τον έλεγχο αυτόν, κάνει κάποιον άλλον έλεγχο. Άρα πατώντας απλά έτσι ένα κουμπάκι μια φορά 10 λεπτά θα αφιερώσετε, θα το κάνετε και είναι τέλειο. Το επόμενο λοιπόν που έτσι λίγο για τους πιο technical wise συνεργάτες εδώ πέρα, έχουμε φτιάξει δύο, δύο μικρές φάξουν και πολύ για να σας βοηθήσουμε να τις διαβάσετε. Η μία τι κάνει, η μία κρύβει τα προϊόντα που δεν έχουν φωτογραφίες, θα μου πεις, μα δεν λύνει το πρόβλημα. Το ξέρω, παιδιά. Αλλά το να μην φέρουν τα προϊόντα που δεν έχουν φωτογραφίε είναι πάρα πολύ καλό στι επισκέπτε μα που έρχονται να μην βλέπουν προϊόντα χωρί φωτογραφίε. Άρα δεν χαλάμε και την εικόνα ω brand ότι έχουμε προϊόντα χωρί φωτογραφίε. Άρα πατώντα το πρώτο link, δεν θα σα κατήσει με σελίδα μα, απλά θα σα στείλει γρήγορα σε ένα git που έχουμε. Σα εξηγεί μέσα πώ μπορεί να κρύψει τα προϊόντα συγνώμη, που δεν έχουν τιμή. Που δεν έχουν τιμή και όχι απλά δεν έχουν τιμή, δεν μπορούν να μπουν και στο καλάθι κιόλα ταυτόχρονα. Και το δεύτερο, σα κάνει τον ίδιο έλεγχο για να είναι προϊόντα που δεν έχουν φωτογραφίε δεν σας λύνει το πρόβλημα, σας, κάνει, σας καθοδηγεί στο πρώτο βήμα πώς μπορεί να λυθεί. Σωστά, δεν κοιμάστε, το έχω πει πέμπτη φορά, μια χαρά, δεν απαντάει κανένα, κοιμούνται. Έχω δυόμιση ολόκληρα λεπτά, όχι, το έφτασα ακριβώς. Κύριε Φώτη, εγώ είμαι εντάξει από... Είσαι εντάξει, τέλεια. Δεν κοιμάστε. Όσοι δεν κοιμούνται, ας λοιπόν ένα χέρι επάνω. Μπράβο, τέλεια, τέλεια. Δικαιούνται. Κάποιο δεν το σήκωσε, αυτό είναι κακό. Ωραία. Ε, εμένα με ενδιαφέρουν δύο πράγματα, Φώτη. Ε, θεωρείτε ότι αυτό σα βοήθησε κάτι σε εσά, Γιατί με ενδιαφέρει πολύ το feedback το πίσω. Άρα, θεωρείτε ότι σα είπα κάτι που έχει ενδιαφέρον. Όποιο δεν το πιστεύει, α χέρι. Εντάξει. Φώτη, εντάξει, είμαι καλά. Ωραίο, ωραίο, ωραίο κολπό. Εδώ πέρα πάντω μέτρησαν πόσε φορέ του είπε αν κοιμούνται ή όχι. Οπότε ξυπνητή αρκετή. <laughs> ε, θα πει κάτι άλλο. Όχι, δεν είναι Έτσι, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε... ενεργοί όλοι. Έχουμε ερωτήσει. Ω, oh, μπράβο. Ξεκινάμε λοιπόν. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Καντάρα Θανάση. με developer. Δεν είναι ερώτηση. Απλά ήθελα λίγο στην αρχή που είπε ότι ο πελάτη έχει πάντα δίκιο. Ήθελα να πω την άποψη ότι ο πελάτη δεν έχει ποτέ δίκιο. Ε, και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Τι περισσότερε φορέ ο πελάτη έχει πάντα άδικο και καταστρέφει τη δουλειά μα. Οπότε αυτό κυρίω ήθελα να αναφέρω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι απλά έχει δίκιο, αλλά νομίζω ξεφεύγει το δίκιο. Ισχύει. Απλά εδώ πρέπει να σκεφτούμε και ποιο είναι ο ρόλο ο δικό μα. Και μερικέ φορέ ο ρόλο ο δικό μα πραγματικά μα βάζει σε μια άλλη πλευρά. Δηλαδή, λέμε, μα πρέπει εγώ να του πω κάτι. Εγώ θεωρώ ω Γιάννη ότι μετά από τόσο καιρό στην αρχή που δεν το έλεγα, να το πω διαφορετικά, θεωρούσα ότι, «Οκ, okay, αφού μου λέει αυτό, αυτό δεν ξέρει κάτι καλύτερα από εμένα. Όχι, ε εγώ θεωρώ ότι αν θέλουμε να τοποθετηθούμε σωστά και επιχειρηματικά, θα πρέπει να πούμε την άποψή μα. Θα πρέπει να τονίσουμε τα συν και τα πλην, και στη συνέχεια να πάμε στο επόμενο βήμα. Αν τελικά αυτό θέλει να αυτοκτονήσει, δυστυχώ είναι δικό του. Αν θα συμμετάσχουμε, είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ θε να συμμετέχει. Πε το, πες το, δώσε. Να συμπληρώσω ότι πάνω σε αυτό το κομμάτι, ότι δυστυχώ επειδή στη χώρα που ζούμε ακόμα είμαστε λίγο απέδευτοι στο διαδίκτυο και στο e-shop, πολλέ φορέ πρέπει να έχουμε και το ρόλο του δάσκαλου προ τον πελάτη, να του δείχνουμε ποιε είναι οι σωστέ μεθοδολογίε κλπ. Αυτό. Ευχαριστώ. Άρα, παιδιά, έχουμε χρόνο, έχουμε μια χαρά. Είμαστε over time, 12 δευτερόλεπτα. <σίλω> Α, είμαστε μια χαρά. <σίλω> Καλησπέρα. Ε, ωραία ομιλία. Ευχαριστούμε. Ε, εγώ ήθελα, ε, ε, λίγο στον στο παράγοντα, ας πούμε, μια σκέψη μου είναι το proactive. Δηλαδή, ε, όλη η όλη ομάδα και όλες οι επιχειρήσεις να σκέφτονται πριν, πριν δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Και νομίζω μια έλλειψη σε αυτό είναι να μπαίνουν εργαζόμενοι και τα στελέχη μιας εταιρείας στον κόπο ή ας πούμε σε μια διεργασία να γίνονται πελάτες της ίδιας της εταιρείας και να βλέπουν πώς δουλεύουν οι υπηρεσίες που παρέχουν. Εδώ, αν πρόσεξε στην αρχή, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να τονίσω, είπα ότι στην αρχή τα ΕΣΟΠ e για να υπάρχουν, τι θέλουν, να έχουν κέρδο. Ή τέλο πάντων να έχουν τζίρου, το πω διαφορετικά. Το κέρδο είναι ανάγκη τη επικοινωνία που έχουν κάνει. Άρα, εμεί, ο στόχο μα, εμά, ενώ του κάθε συνεργάτη στο οποιοδήποτε κομμάτι, είναι να του φέρουμε αυτό το κέρδο. Αν λοιπόν εμεί απλά εθελοτυφλούμε και λέμε ότι απλά ό,τι μα λε το κάνουμε, ακόμα κι αν μην έχει αποτέλεσμα, έχουμε αρχίσει να έχουμε ξεκάθαρο στόχο. Άρα, ναι, πρέπει να είμαστε proactive. Όπω και πριν, αυτά που σα είπα, είναι αυτά δεν περιμένουμε ο πελάτη να μα τα πει. Δηλαδή, αν θυμάσαι ένα σημείο, είπα, λείπει μια φωτογραφία, αλλά αν λείπουν κι 999. Δεν θα θέλω τη φλήση για τι άλλε. Πρέπει να πούμε αυτή τη διορθώσαμε. Αλλά βλέπουμε ότι λείπουν λοιπόν και άλλε. Οκ, θα τι βρούμε. Okay. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Περισσότερο δεν είναι ερώτηση. Τόσο ένα point. Είναι από τι ομιλίε που είναι κυρίω για του θα έπρεπε να γίνεται και σε μικρομεσαίου επιχειρηματίε του χώρου. Δηλαδή αυτή την οτροπία που λες ότι πάμε να λύσουμε το πρόβλημα μακροπρόθεσμα, όχι τώρα απλά να αντιμετωπίσουμε τον πελάτη, το αντιμετωπίζουν πολύ απόμακρα, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Γενικά, ότι έλα μου, τώρα, να τελειώνουμε. Δεν έχουμε χρόνο, θα πάνε τα άλλα πίσω. Και έχει ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζει συνέχεια. Οπότε είναι από τι ομιλίε που είναι, θα πρέπει να είναι στοχευμένε, δηλαδή να γίνονται και σε τέτοιου είδου χώρου. Αλλά δεν μπορούμε να το πετύχουμε εμεί αυτό. Αλλά εγώ αυτό που θέλω Μόνο να που μεταφέρω το... εδώ στην κοινότητα, που νομίζω ότι αυτό έχει νόημα προσφορά και να το κάνουμε, αν θέλουμε να ανεβάσουμε τον πύχη, πρέπει εμεί οι ίδιοι να βρούμε τα σημεία που μα λείπουν, ε, για να ανεβάσουμε τον πύχη. Και αυτό δεν πάει προσωπικά στον καθένα. Θα μπορούσε να είναι και η ίδια προσωπική του ζωή. Και να πει: OK, μα το αυτοκίνητο μου χαλάει, γιατί χαλάει κάθε μέρα. Και αρχίζω και μπαίνω σε μια ρουτίνα να σκέφτομαι πώ μπορώ αυτό να το βελτιώσω, ώστε την επόμενη φορά να το ξαναζήσω. Είναι καλύτερα να μπαίνουμε και να σκεφτόμαστε λίγο πιο top level τα προβλήματα παρά απλά να διορθώνουμε αυτά που έρχονται. Αυτό είτε είναι δουλειά, είτε είναι προσωπική σχέση, ό,τι, οτιδήποτε μπορεί να είναι. Όσο λοιπόν πιο οργανωμένα το έχει και όσο το έχει πιο σε διαδικασία, τόσο πιο όφελο μπορεί να έχει. Προφανώ ποτέ δεν θα τα λύσει όλα, θα ήταν τέλεια. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αν το ξεκινήσουμε εμεί οι ίδιοι, Δηλαδή, εγώ το λέω σαν εμά. Εμεί το ξεκινήσαμε εμεί οι ίδιοι και είδαμε θεαματικά αποτελέσματα σε αυτά. Αλλά δεν θέλω να τα προβάλλω αυτά, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά είδα θεαματικά αποτελέσματα. Είναι λοιπόν και εμένα πολύ σημαντικό να βλέπω ότι και οι συνεργάτε και όσοι άλλοι ασχολούνται με το WordPress και λέμε WordPress άδε και όλα τα άλλα ότι ναι, οκ, okay, καλό το WordPress εννοείται, αλλά εμεί κάνουμε βήματα συνεχώ βελτίωση, 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 μέχρι να μπορούμε να μεγαλώσουμε πάρα πολύ. Και αν μπορούμε να το κάνουν και άλλοι, είναι μεγάλη ευτυχία του πετυχαίνουν και όλοι οι άλλοι. Απλά για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοούσα τι επιχειρήσει που έχουμε σαν πελάτε, κάποια διαφημιστική ή κάποια οτιδήποτε. Εννοούσα διαφημιστικέ αυτέ κάθε αυτέ ή οι εταιρείε που ασχολούνται με την κατασκευή shops. Εκεί βλέπω ότι υπάρχει, υπάρχουν αντιδράσει στι μικρομεσαίε επιχειρήσει κυρίω. <σχερή> εντάξει, νομίζω ηταιρεία. ότι είναι ανάλογο την περίπτωση. Α, <σχερή> α... α... Ας το λύσουμε εμεί πρώτοι και στη συνέχεια το κάνουν και οι άλλοι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει ανάποδα. <σχερή> Πρώτα εμεί πρέπει να το κάνουμε. Όπω είναι και αυτό που είπα πριν, ότι αν θέλουμε εμεί την κοινότητά μα να μεγαλώσουμε, θα πρέπει και εμεί ο καθένα μα να προσφέρει ό,τι μπορεί την κάθε πλευρά. Άρα και αυτό. Καταλαβαίνετε το γυρνάει ανάποδα λίγο εκεί πέρα. Άρα πρέπει εμεί να προσφέρουμε πρώτα και μην περιμένουμε του άλλου. Το έκανα πολύ θεωρητικό φώτι, συγγνώμη. Χαρά. Ε, συγχαρητήρια για την ε, ομιλία. Ευχαριστώ. Ε, ήθελα να ρωτήσω ε, σχετικά με τα procedures. Έχει κάποια συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία έχει χρησιμοποιήσει πλέον ή ε, γίνεται αυτό με το assignment ή ακόμη επιτρέπεις για να κόψεις τα τηλέφωνα από τον πελάτη, θα έχει κόψει τα τηλέφωνα ή τον βάζεις να κάνει εκείνο το ticket. Έχεις εσωτερικά κάποια διαδικασία. Πώς το χειρίζεις αυτό. Ωραία, να σου δώσω μια εικόνα χωρί να σημαίνει ότι είναι σωστή. Εγώ αυτό που έχω κάνει ω Γιάννη είναι ότι όταν χτυπάει το τηλέφωνο, δεν το σηκώνω. Άρα υποχρεώνω τον συνεργάτη μου με βιενικό τρόπο, γιατί δεν έχει νόημα να το πω, ότι γράψτε σε ένα email, σε παρακαλώ, να το δούμε και πάντα ζητάω. Του λέω πάντα, κοινοποιήστε όλο τον κόσμο, δεν με προσφέρει, κοινοποιήστε και εμένα, δεν με απασχολεί καθόλου. Αλλά πάντα πρέπει να πηγαίνει στο support, γιατί στο support έχει φτιαχτεί μια διαδικασία ανθρώπων, οι οποίοι βλέπουν ότι έχετε ένα ticket, το ticket το καταγράφουν, γίνεται assigned σε ένα τρελό, Τώρα είναι κανμπαν, είναι οτιδήποτε, είναι ασάνε, οτιδήποτε δεν έχει σχέση, αλλά κάπου αυτό το ticket καταγράφεται, γίνεται assigned από τον άνθρωπο που είναι στου σε ποιον θεωρεί ότι πρέπει να γίνει assigned, και ανάλογα το πόσο σημαντικό η μη είναι, παίρνει την πορεία τη επίλυση. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λυθεί εκείνη τη στιγμή, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κάπου και να είναι καταγραμμένο το θέμα, ώστε σε κάποια στιγμή θα κάνουμε μια συνάντηση με την ομάδα, μία φορά την εβδομάδα υποχρεωτικά, να μπορούμε να το συζητήσουμε, να το αξιολογήσουμε και να το προχωρήσουμε. Άρα, ναι, σαν εργαλεία, τι χρησιμοποιούμε εμεί. Εμεί που πούμε τρέλο, kanban, απλά να υπάρχει του do, do, doing done, έτσι λίγο απλά. Στη συνέχεια έχουμε, ένα, ένα, έχουμε, το τρέλο, όχι το τρέλο, το, το slack. Το οποίο δεν θέλω να το, τα παιδιά Παίρνοντα τηλέφωνα το χάνω, και όλα τα άλλα. Yeah. Αλλά τέλο πάντων προσπαθούμε να είναι όλη η πληροφορία εκεί σε όλο τον κόσμο εκτεθειμένη. Γιατί μπορεί κάποιο να πεταχτεί ένα σε developer και να πει Α, αυτό το έχουμε λύσει. Είναι το τάδε, μην γυναγώνεστε. ώστε να μπορούν να το βλέπουν και αυτό για τη διαδικασία και προχωράει. Το θέλουμε να είναι γραπτό, αλλά όχι και υπερβολικό στη διαδικασία. Για να μπορούμε να ακολουθούμε μια περπατημένη και να μην κάνουμε μια διαδικασία απλά για τη διαδικασία και απλά για τη διαδικασία για να λέμε ότι έχει γίνει. Άρα εμεί αυτά χρησιμοποιούμε. Χωρί να σημαίνονται καλύτερα. Το ξαναλέω. Πάντω αυτά είναι, δεν είναι απαραίτητο για τα e-shop μόνο. Το να έχει μια διαδικασία είναι, είναι για τα πάντα. Γιατί εμεί είτε, είτε δουλεύουμε με WooCommerce είτε δουλεύουμε με πελάτε, παρέχουμε κάποιο είδου support. Είναι στα, στα package. Οπότε η διαδικασία είναι όντω πάρα πολύ σημαντική.